Θέλω να πάμε μέχρι το κέντρο του Ηρακλείου, εκεί όπου σε πολύ λίγη ώρα από τώρα θα πραγματοποιηθεί μια πολύ σημαντική για το μέλλον του εμπορίου και του τουρισμού ημερίδα. Παρουσία βεβαίως και του Προέδρου της Ελληνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, κυρίου Γιώργου Καρανίκα, τον οποίο έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε έστω και με αυτόν τον τρόπο, μέσω μιας απευθείας σύνδεσης από το κέντρο του Ηρακλείου. Κύριε Καρανίκα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σε πολύ λίγο ξεκινάει, όπως είπαμε, μια πολύ σημαντική εκδήλωση για τον τόπο. Ξέρετε πολύ καλά κι εσείς ότι το εμπόριο αλλά και το τουριστικό προϊόν της Κρήτης είναι άμεσα συνδεδεμένοι τομείς. Επομένως, η συνεργασία αυτών των δύο και οι ιδέες που τυχόν θα πέσουν στο τραπέζι θα έχει μόνο θετικά αποτελέσματα για το νησί μας. Και θα ήθελα να ξεκινήσω με αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσο τελικά ο τουρισμός και το λιανεμπόριο που βλέπετε, το λιανεμπόριο κατά κάποιο τρόπο να φθήνει, μπορούν να συνεργαστούν για να υπάρξει τελικά η απαιτούμενη ανάπτυξη που όλοι αναφέρουμε τα τελευταία χρόνια, κύριε Καρανίκα. Ναι, κοιτάξτε, είναι μονόδρομος, θεωρώ, ότι το εμπόριο με τον τουρισμό πρέπει να συνεπάρξουν, ούτως ώστε να έχει την μεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια ο τόπος. Διαπιστώσαμε το τελευταίο διάστημα, ειδικά από την έξαρση του τουρισμού από το 2015 και μετά, με τις συνεχόμενες αυξανόμενες ροές τουριστών, ότι δεν πήγαινε σωστά το λιανεμπόριο ανάλογα με τα ωφέλη που αποκομούσε ο τουρισμός. Αυτή η αναζήτηση μας έφερε σήμερα εδώ παράγοντες του τουρισμού μαζί με το Γενικό Γραμματέα Εμπορίου, την Ελληνική Συνομοσπονδία, καθώς και την Ομοσπονδία Κρητών των Εμπορικών Συλλόγων, να βρούμε τι φταίει πρώτον, κάνοντας και την αυτοκριτική μας, και να προσπαθήσουμε να βρούμε τον δρόμο του ωφέλους, του πολλαπλού ωφέλους του εμπορίου από τον τουρισμό. Νομίζω ότι αυτή η αναζήτηση, μαζί με μια έρευνα την οποία έχουμε κάνει και θα παρουσιαστεί σήμερα, νομίζω ότι θα βρούμε κάποιες συντεταγμένες πώς θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα. Μιλήσατε για έρευνα και αναφέρετε η συγκεκριμένη έρευνα, όπως διαβάζω και τα στοιχεία, για την πρόκληση των Open Malls, και δεν ξέρω ποια είναι η δική σας τοποθέτηση, με φόντο βεβαίως την δική μας την κριτική ηρακλειώτικη και στα Χανιά αγορά. Δεν ξέρω αν το σηκώνει κάτι τέτοιο, κύριε Καρανίκα. Κοιτάξτε, είμαστε υποχρεωμένοι. Τα project των Open Mall αναπτύσσονται σε όλη τη χώρα, γύρω στα 62 project σε όλη τη χώρα. Εξ αυτών τα 6-7 είναι στην Κρήτη. Νομίζω ότι η επιτυχία, ειδικά στην Κρήτη που είναι τουριστικοί προορισμοί, θεωρώ ότι αν πετύχουν θα δείξουν και το δρόμο. Πάντως εμείς θέλουμε καλύτερες, όμορφες αγορές. Αυτό θέλει και ο τουρίστας. Νομίζω ότι πρέπει σε συνεργασία με τους Δήμους, γι' αυτό και σήμερα στην ημερίδα είναι και ο Δήμαρχος Ερεθύμνου και ο Δήμαρχος Ηρακλείου, για να δούμε ακριβώς τον τρόπο πώς θα ενεργοποιήσουμε τα συγκεκριμένα projects για να πετύχουν, για να είναι δελεαστικά, για να μπορέσει πάλι, το ξαναλέω, το εμπόριο να αποκομίσει αυτό που δικαιούται από το τουριστικό ρεύμα. Σίγουρα κάτι θετικό θα βγει, κάτι με θετικό πρόσωπο, κύριε Καρανίκα, και νομίζω θα συμφωνήσετε κι εσείς. Πλήθος αυτοδιοικητικών φορέων, ο Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου και άλλοι εμπορικοί σύλλογοι θα εκπροσωπηθούν σήμερα στην συνάντηση. Μια άκρως σημαντική ημερίδα, το επισημαίνω για μία ακόμα φορά, που αφορά το εμπόριο και το τουρισμό. Ξεκινάει σε πολύ λίγη ώρα από τώρα στο Ibis Hotel στο Ηράκλειο. Πείτε μου κάτι, κύριε Καρανίκα. Υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι λένε ότι έχουμε βγει τελικά από την κρίση, ότι βρισκόμαστε, άλλοι λένε ότι βρισκόμαστε σε ένα σημείο που δεν έχουμε βγει ακόμα από την κρίση. Ξέρετε, όλα αυτά τα σενάρια είναι σε συνάρτηση βέβαια με το σε ποιο σημείο βρίσκεται τελικά η οικονομία στην Ελλάδα και σε ποιο σημείο βεβαίως βρίσκεται και το εμπόριο. Ποια είναι η εικόνα που έχετε σε γενικό επίπεδο, πανελλαδικά θα ήθελα να πω. Κοιτάξτε, πρώτον για την κρίση νομίζω ότι έχουμε χρόνο ακόμα μπροστά μας. Αυτή τη στιγμή ζούμε με ένα, βέβαια με καλή ψυχολογία στην αγορά θα έλεγα, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Η ψυχολογία, η καλή ψυχολογία έχει και ημερομηνία λήξεως. Νομίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι και το παράδειγμα το σημερινό. Συνεργασίες σε όλους τους τομείς, σιγά σιγά ούτως ώστε να μπορέσει η χώρα να έρθει σε αυτό που λέμε κανονικότητα. Αλλά νομίζω ότι έχουμε δρόμο μπροστά μας, θέλει να δουλέψουμε πραγματικά για να μπορέσουμε πραγματικά να δούμε την ανάπτυξη αυτή όπως την νομίζουμε. Και εδώ το εμπόριο και ο κλάδος που εγώ τουλάχιστον εκπροσωπώ, νομίζω ότι θα παίξει σημαντικό ρόλο, με την έννοια ότι το εμπόριο είναι ο υποδοχέας, θα έλεγα, της όποιας ανάπτυξης και συγχρόνως και ο πολλαπλασιαστής της. Μια και μιλάμε για αυτό τον υποδοχέα, ποια είναι τα κυριότερα έτσι, προβλήματα που εντοπίζετε κι εσείς, κύριε Καρανίκα, στο κομμάτι των επιχειρήσεων?
Κοιτάξτε, πρώτον, δύο τομείς. Πρώτον, ότι το εισόδημα όλων των καταναλωτών δεν έχει βελτιωθεί καθόλου, άρα είναι ιδιαίτερα σημαντικό ως προς το διαθέσιμο καταναλωτικό εισόδημα που υπάρχει. Και το δεύτερο, θα έλεγα, και βασικό πρόβλημα των επιχειρήσεων είναι η έλλειψη ρευστότητας. Δυστυχώς οι τράπεζες δεν έχουν επιτελέσει το έργο για το οποίο υπάρχουν και με συνέπεια η αγορά να ασφιχτιά. Οι έως τώρα κινήσεις, γιατί είχαμε και μια αλλαγή κυβερνητικής κοιτάλης, επιτρέψτε μου, οι έως τώρα κινήσεις της κυβέρνησης πώς σας φαίνονται, οδεύουν προς την θετική κατεύθυνση όσον αφορά τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα ή την οικονομία γενικότερα? Ναι, κοιτάξτε, είδαμε πρώτον πρόθεση καλή, ψήγματα καλής νομοθέτησης. Θεωρώ ότι τα μέτρα πρέπει να είναι πιο τολμηρά ακόμα, πιο επιθετικά, ως προς τις φοροελαφρύνσεις και όχι μόνο, για να μπορέσει να πάρει μπρος η μηχανή που λέγεται ελληνική οικονομία, με όλους τους φορείς από δίπλα. Πάντως έχετε καταθέσει και ως ΕΣΕΕ και την δική σας πρόταση, ένα πακέτο μεταρρυθμίσεων, διάβαζα προσφάτως, προς την κυβέρνηση, με αποδέκτη βεβαίως στο Υπουργείο Οικονομικών. Τι ακριβώς περιέχει αυτό το πακέτο, κύριε Καρανίκα, και πού τελικά αυτή η κίνηση θα ωφελούσε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και όχι μόνο? Κοιτάξτε, πέρα από τις προτάσεις τις οποίες εντός της εβδομάδας θα καταθέσουμε στη διαβούλευση στο καινούριο φορολογικό νομοσχέδιο, το προηγούμενο χρονικό διάστημα δώσαμε κάποιες προτάσεις δικές μας, οι οποίες δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος. Απλές προτάσεις. Όπως για παράδειγμα, ώστε κύριε Καρανίκα, να ευκολύνουμε, και αν θέλετε, και τους κυβερνώντες για να μπορέσουν να νομοθετήσουν για να επανέλθει η χώρα στην κανονικότητα. Δεν χρειάζεται μόνιμα να παίρνουμε έγκριση από τους θεσμούς. Υπάρχουν και νόμοι και νομοθετήματα τα οποία δεν παράγουν δημοσιονομικό κόστος. Μπορούμε εύκολα να τα νομοθετήσουμε, να απλοποιήσουμε διαδικασίες, ούτως ώστε να μπορούμε πραγματικά, ας πούμε, να ζητάμε να μην είναι μόνο στη θεωρία η λέξη ανάπτυξη και κανονικότητα, αλλά να αρχίζει να πηγαίνει στο καταναλωτή και στις πράξεις των δικών μας επιχειρήσεων. Κάποιες μικρές προτάσεις μπορείτε να μας αποκαλύψετε, έτσι, γιατί πολλοί είναι αυτοί που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, ζουν από το επιχειρήν. Αν μπορούσαμε να δώσουμε λίγο το στίγμα των προτάσεων της ΕΣΕΕ. Έτσι, ένα παράδειγμα. Κοιτάξτε, θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ως προς τη διαδοχή, που είναι σημαντικό, ας πούμε, γιατί υπάρχει και το brain drain και όλα. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να υπάρχει φορολόγηση για μεταβίβαση μιας επιχείρησης σε συγγενή πρώτου βαθμού. Και όμως υπάρχει. Δηλαδή, για να δώσω εγώ την επιχείρησή μου στο παιδί, πρέπει να την ξαναπληρώσω. Είναι τραγικό. Έχει πληρωθεί η φόρη όλα αυτά τα διάστημα, 40 χρόνια επιχείρηση, και όταν μεταβιβαστεί στην επόμενη γενιά πρέπει να πληρωθεί εξτρά φόρος. Αυτό είναι που γονατίζει, αν θέλετε, την επιχειρηματικότητα και τη στροφή των παιδιών να μην θέλουν να συνεχίσουν αυτού του είδους τις δουλειές και να προσπαθούν να αναζητήσουν τον δρόμο είτε προς τα έξω είτε σε άλλες εργασίες. Και είναι πολύ κακό για την επιχειρηματικότητα. Πρέπει με κάθε τρόπο να συνεχιστούν αυτές οι επιχειρήσεις, γιατί παράγουν αποτέλεσμα και δημοσιονομικό αποτέλεσμα, θα έλεγα. Κύριε Καρανίκα, και κάτι τελευταίο, είστε ένας άνθρωπος που παρατηρείτε τα στοιχεία, διαβάζετε τα στοιχεία, μπορείτε να δείτε πίσω από τους αριθμούς. Και επειδή σήμερα θα γίνει η σχετική ημερίδα σε πολύ λίγη ώρα, με φόντο βεβαίως τον τουρισμό και το λιανεμπόριο στην Κρήτη, θέλω να μου πείτε τι είναι αυτό που χρειάζεται η Κρήτη πραγματικά και ποιο είναι αυτό το σημείο στο οποίο θα απευθυνθείτε εσείς και θα μιλήσετε κατά τη διάρκεια της ημερίδας. Κοιτάξτε, δεν είμαι εγώ ο κατάλληλος άνθρωπος να υποδείξω στους κριτικούς τι ακριβώς πρέπει να κάνουν. Νομίζω όμως ένα κομμάτι το οποίο άκουσα προηγουμένως περιγράφοντας τα γεγονότα τώρα με την με τα καιρικά φαινόμενα, μας δείχνει ότι οι υποδομές είναι ένα σημαντικό κομμάτι το οποίο πρέπει να επενδύσει η Κρήτη. Από εκεί και μετά, η επιχειρηματικότητα νομίζω είναι στους ανθρώπους της Κρήτης έντονη μέσα, όπως και ο τόπος. Μπορούν να βρουν τους τρόπους για το καλύτερη μέρα, για το καλύτερο αύριο. Μάλιστα. Κύριε Καρανίκα, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συμμετοχή σας σε αυτή τη συζήτηση. Καλή συνέχεια στην ημερίδα, και πρέπει να σας υποδεσμεύσουμε, γιατί ξέρω ότι είναι ο χρόνος πιέζει, είναι λίγος ο χρόνος που απομένει. Είστε επανειδήν και εύχομαι όντως όποιο αποτέλεσμα βγει να είναι προς τη θετική κατεύθυνση
για την πορεία έτσι ανάπτυξης και του νησιού. Καλή συνέχεια, κύριε Πρόεδρε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ και για τη δυνατότητα που μου δώσατε να επικοινωνήσω με τον κόσμο της Κρήτης και τον καλό όσο μπορούν και παρόλα τα καιρικά φαινόμενα να είναι εδώ στην ημερίδα. Πραγματικά είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Να είστε καλά.